καλεσμένο στο στούντιο ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλίδης, υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στην Αττική. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα μέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, είμαστε στο παραπέντε. Εσείς από ό,τι παρακολουθώ κάνετε, από αυτά που βλέπω δηλαδή που ανακοινώνονται στα μέσα και στο διαδίκτυο, κάνετε μια έντονη προεκλογική καμπάνια, γυρίζετε αυτή την αχανή περιφέρεια. Νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη στην Ελλάδα, υπάρχει γεωγραφικά. Στην Αττική σίγουρα δεν υπάρχει, πιθανώς στην Ελλάδα να υπάρχει κάποιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο ότι είναι γεωγραφικά αχανής, έχει και μια πολύ μεγάλη ετερογένεια, και ενώ είναι πολύ κοντά στα κέντρα εξουσίας, εντός εισαγωγικών και γεωγραφικά, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι αρκετά παραμελημένη και σε θέματα κεντρικών υποδομών, από τα αυτονόητα μέχρι τα πιο εξειδικευμένα. Τι εισπράτεται ως κλίμα πολιτικό, εννοώ, γιατί εμείς κουβεντιάζουμε και στα μέσα ενημέρωσης αποτυπώνεται ένα κλίμα, τα θέματα που τα διαλέγουμε ή δεν τα διαλέγουμε μας διαλέγουν και επικρατούν, αλλά δεν ξέρω τι συζητάει ο κόσμος, δηλαδή όταν πηγαίνετε να τους δείτε τι σας ζητάνε. Κοιτάξτε, καταρχάς είναι όντως μια πολύ μεγάλη εμπειρία αυτή η αδιαμεσολάβητη επαφή με τον απλό κόσμο που θα σου πει το πρόβλημά του χωρίς να το σκεφτεί για να το φιλτράρει δεύτερη φορά. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κλίμα απογοήτευσης, αντίδρασης και εσωστρέφειας. Δηλαδή, ο κόσμος δεν εξωτερικεύει τις σκέψεις του και αυτό διαμορφώνει ένα πάρα πολύ βουβό πολιτικό σκηνικό. Με την έννοια ότι το βασικό πρόβλημα που εγώ τουλάχιστον αντιμετωπίζω, όχι προσωπικά, αλλά με την διαχείριση συνολικά της εικόνας του κόσμου και της σχέσης με το πολιτικό σύστημα, είναι ένα μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης και ένα έλλειμμα αξιοπιστίας αντίστοιχα του πολιτικού συστήματος ως προς τον πολίτη και την κοινωνία. Αυτό είχε ξεκινήσει να διαμορφώνεται την τελευταία δεκαετία των πολυσύνθετων κρίσεων που έχουμε περάσει. Νομίζω όμως ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί ακόμα περισσότερο, και ακόμα και το δυστύχημα των Τεμπών, στο οποίο κάνατε και αναφορά προηγουμένως, ήταν και ένα ακόμα σημείο καμπής στη σχέση αυτή, με την έννοια ότι αυτός ο κόσμος εκεί έξω πλέον ζητάει το αυτονόητο. Δηλαδή, ζητάει να έχει ένα κράτος απέναντί του που θα το εγγυάται την ασφάλεια, το προφανές, την αξιοπρέπεια, επίσης το προφανές σε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του λεγόμενου δυτικού κόσμου, και κυρίως, αν θέλετε, τη λογική του το ότι ως χώρα δεν πάμε και όπου βγει. Για να επικαλεστώ και μια φράση που φέρεται να ακούσει και εκείνο το βράδυ στο τρένο. Αυτό λοιπόν το αυτονόητο πρέπει να το δώσουμε. Και χρειάζεται και αλλαγή του πολιτικού παραδείγματος. Αυτή είναι και μια μάχη που πέφτει και στις πλάτες του καθενός από εμάς. Αν θέλετε, και υπερκομματικά θα έλεγα εγώ, να πείσουμε ότι έχει νόημα ο κόσμος, οι πολίτες, η κοινωνία, έστω και λίγο, να βάλουν ένα μικρό λιθαράκι, έστω και τη συμμετοχή απλά στην κάλπη. Νομίζω θα είναι ένα σημείο κίνησης. Το είπατε, δυσπιστία. Και καχυποψία, ίσως. Εντελώς. Ξέρετε, ακόμα και για έναν νέο άνθρωπο που θεωρητικά δεν φέρει το βαρύδι της διαχείρισης εξουσίας, που εγώ ποτέ δεν το επικαλούμε όμως την έννοια της ηλικιακής νεότητας, είναι πολύ ιδιαίτερο και περίεργο, θα έλεγα, να σε αντιμετωπίζει ο κόσμος με τόση καχυποψία. Και αυτό προφανώς αντανακλά συνολικά σε ένα πολιτικό σύστημα που έχει δει ότι δεν έχει μάθει να του λύνει τα προβλήματα, να του είναι χρήσιμο, να βλέπει την καθημερινότητά του να προχωράει προς καλύτερες ημέρες. Και το σημαντικότερο απ' όλα, νομίζω ότι είναι αυτό το έλλειμμα της αντιστοίχησης των προεκλογικών λεγόμενων με τα μετεκλογικά. Αυτό το έχουμε πληρώσει και ως κοινωνία συνολικά, νομίζω, και πλέον και ως πολιτικό σύστημα, φυσικά. Έχετε βρει έναν τρόπο να σπάτε αυτό το φράγμα της δυσπιστίας, δηλαδή να τους κάνετε να σας ακούν, ή το ψάχνετε και το παλεύετε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να είσαι καθαρός και ειλικρινής. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις σε όλα ναι, δεν μπορείς να λες σε όλα όχι, αντίστοιχα με όρους αντίδρασης και ισοπαίδωσης ή καταστροφολογίας. Όσο πιο τεκμηριωμένο είσαι, ακόμα και στην κριτική που κάνεις, για παράδειγμα, στην κυβέρνηση σήμερα, τόσο πιο αξιόπιστος θα είσαι και στη δική σου αντιπρόταση όταν θα την ορθώσεις στη συνέχεια μιας συζήτησης πολιτικής με τον οποιονδήποτε. Νομίζω ότι αυτή είναι η νυφαλιότητα, αλλά και η προσωπική σχέση, γιατί το βλέπω και στον κόσμο ότι θέλει να έχει και την προσωπική αλληλεπίδραση, την προσωπική σχέση, την ανάγκη να ακουστεί η γνώμη του, η άποψή του, ότι αυτά σιγά σιγά είναι βηματάκια που μπορούν να χτίσουν μια καλύτερη σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Να μείνω σε αυτό, στη μέθοδο, γιατί στα χρόνια αυτά, τα 50 χρόνια, ας πούμε, από τη μεταπολίτευση, αφού είναι και η επέτειος της δικτατορίας σήμερα, οι πολιτικές σε τρεις διαφορετικές εποχές. Ήταν πρώτον η εποχή της προσωπικής επαφής, δηλαδή τα πρώτα χρόνια της εκλογής, το 1974, το 1977, ακόμη το 1981. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος ο πολιτικός να επικοινωνήσει με τον πολίτη παρά να του χτυπήσει την πόρτα, να πάει στο καφενείο, να πάει στη Λαϊκή, να πάει στη γειτονιά, να περπατήσει στους δρόμους. Έπειτα η σχέση πέρασε από το δρόμο στην τηλεόραση. Δηλαδή ο τρόπος επικοινωνίας ήταν να βγω σε μια εκπομπή και να με δει ο κόσμος μέσα από το γυαλί. Και
τα τελευταία χρόνια ζούμε την εποχή των social media. Δηλαδή υπάρχω αν το Twitter... Αν στο Twitter έχω ακολούθους. Δεν έχω ακολούθους, δεν υπάρχω. Δεν πάω να χτυπάω πόρτες, δεν πάω να βγαίνω στην τηλεόραση. Αν δεν έχω ακολούθους στο Twitter και αν το Facebook δεν με αναπαράγει, δεν υπάρχω. Πώς το ζείτε αυτό? Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Έχει και τα καλά και τα κακά. Το καλό που προσδιορίζω εγώ είναι ότι υπάρχει ευκαιρία τα πάντα, και όταν εκτίθεσαι δημόσια, είναι και γόνιμο και ουσιαστικό πολλές φορές, να είναι ένα αντικείμενο, αν θέλετε, μεγαλύτερης, ευρύτερης διαφάνειας. Δηλαδή, είναι πολύ μικρότερη βαθμή ελέγχου της πληροφορίας που θα μπορούσε κάποιος να κατηγορήσει ένα περιορισμένο αριθμό συγκεκριμένων μέσων. Αυτό εγώ το προσδίδω στα θετικά. Στα αρνητικά όμως, από την άλλη, είναι ακριβώς αυτή η σχέση εντός εισαγωγικών εξάρτησης του πλήθους και όχι της ποιότητας. Δηλαδή, εγώ μπορεί να αυτοπροσδιορίζομαι, για παράδειγμα, ως influencer, γιατί επηρεάζω μερικές χιλιάδες κόσμους στα διάφορα social media, αλλά αξιολογούμε πολύ περισσότερο για αυτό, για το πόσα like παίρνω, για τα πόσα σχόλια έχω και για ένα προφίλ, αν θέλετε, πολύ περισσότερο της showbiz και όχι της πολιτικής, παρά για το περιεχόμενο που παράγω, για τις ιδέες μου, για τη φρεσκάδα μου, για τις αντιλήψεις μου, για τις προτάσεις μου. Και δυστυχώς το έχουμε δει και στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν θέλω να κάνω διασταλτικές ερμηνείες ή αναγωγές, αλλά ακόμα και η λογική της επιβράβευσης απλά και μόνο μιας σχετικής αναγνωρισιμότητας προσώπων του θεάτρου, της τηλεόρασης ή οτιδήποτε, χωρίς το αντίστοιχο πολιτικό υπόβαθρο που μπορεί να είναι χρήσιμο και ουσιαστικό για την καθημερινότητα του πολίτη, βλέπουμε ότι δεν επιβραβεύεται πάντα, ότι δεν επιβεβαιώνεται ως κάτι θετικό. Και το λέω και με αναφορά και στα τελευταία περιστατικά που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες. Υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα κουβέντας. Θέματα που τρέχουν στην επικαιρότητα και απασχολούν. Είναι η συζήτηση που ξεκίνησε μετά την αποκάλυψη της. Του αιτήματος των βελγικών αρχών στο Ευρωκοινοβούλιο να έρθει η ασυλία ενός Έλληνα Ευρωβουλευτή, του κ. Γεωργούλη. Και το δεύτερο είναι αυτή η συζήτηση που ανακυκλώνεται για το ποιος θα κάνει κυβέρνηση με ποιον, ποιος θα συνεργαστεί με ποιον και υπό ποιους όρους την επομένη των εκλογών, νικητές, ηττημένοι και όλα αυτά. Αυτό θα ήθελα και τα δύο να τα κουβεντιάσουμε και να μου πείτε τη γνώμη σας για το και προσωπικά, αλλά και του κόμματός σας, του ΠΑΣΟΚ, την τοποθέτηση. Πολιτικά. Η συζήτηση κινείται γύρω από τα δύο θέματα που είναι στον αφορό της ημέρας, δηλαδή η υπόθεση Γεωργούλη, οι καταγγελίες κατά του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για κακοποίηση που θα έρθουν στο Ευρωκοινοβούλιο για άρση της ασυλίας του σε λίγες μέρες, και η συζήτηση αυτή η άχαρη για το αν και ποιος θα κάνει κυβέρνηση συνεργασίας στην επομένη των εκλογών. Καλεσμένος σήμερα στο στούντιο είναι ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική. Ανατολική Αττική, τι λέτε? Σωστά. Ο κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης, τον ευχαριστώ ξανά πολύ. Λοιπόν, να αρχίσω από αυτή την υπόθεση. Υπήρξε μια καταγγελία. Μάλλον, διαβιβάστηκε ένα αίτημα από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών στο Ευρωκοινοβούλιο να έρθει η ασυλία ενός Έλληνα Ευρωβουλευτή μετά από καταγγελία μιας γυναίκας ότι την κακοποίησε. Η υπόθεση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι εξαιρετικά βαρύ και εξαιρετικά τιμωτικό αδίκημα αυτό. Αλλά ξεκίνησε μια κουβέντα που αφορά τα πολιτικά φρονήματα της καταγγέλουσας, την προσωπική του ζωή, το όνομά της και τα σενάρια συνωμοσίας ότι οι βελγικές αρχές, εν πάση περιπτώσει, συνωμότησαν με κάποιον για να κάνουν ό,τι έκαναν την παραμονή των εκλογών. Δεν ξέρω πώς το κουβεντιάζεται αυτό στην επαφή σας με τους ανθρώπους κάθε μέρα αυτές τις μέρες. Κύριε Τσίμα, να ξεκινήσω από μια θέση αρχής, αν μου επιτρέπετε. Τέτοιου είδους περιστατικά που αφορούν κακοποιητική συμπεριφορά, απόπειρα βιασμού, φυσικά με το τεκμήριο της αθωότητας, αυτονόητο για εμάς. Ακόμα και περιστατικά, αν θέλετε, διαφθοράς ή οτιδήποτε σχετικό, εγώ δεν τα συλλογικοποιώ. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κομματική ευθύνη για μια οποιαδήποτε τέτοια πράξη, παρά μόνο στο πώς ο καθένας από εμάς και το αντίστοιχο κόμμα φυσικά στέκεται απέναντι σε αυτά, έστω και εκ των υστέρων, θα πω εγώ, για να είμαι καθαρός. Θεωρώ ότι η καταγγελία αφορά ένα περιστατικό καταρχάς μη πολιτικό, για να είμαστε σαφείς.
και χωρίς πολιτική διάσταση όσον αφορά αυτήν καθεαυτήν την καταγγελία. Για να βάλουμε κάποια πραγματάκια πολύ γρήγορα σε μία σειρά, η καταγγελία ήταν ονομαστική από το Μάιο του 2020 και κάτι μπορεί να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας, ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, επειδή έγινε μια πολύ μεγάλη κουβέντα, όπως λέτε, για τα πολιτικά της φρονήματα, τις πεπιθήσεις της, δεν είχε καμία ενεργή πολιτική στελεχειακή ενασχόληση μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή που έχει γίνει η καταγγελία. Ήταν απλά μια εργαζόμενη στην Κομισιόν, ούτε καν στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτά γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά και έχει νόημα να τα συζητάμε. Τώρα, η πολιτική κουβέντα ξεκινάει μετά την καταγγελία, αν θέλετε, μόνο στο πώς ακριβώς κάποιοι προσπάθησαν να εργαλειοποιήσουν πολιτικά ή να την αναγάγουν σε πολιτικές προεκτάσεις. Ο πρώτος που το έκανε ήταν ο καταγγελόμενος. Mm-hmm. Ο πρώτος που έβαλε πολιτική διάσταση. Δεν ξέρω αν το εκλαμβάνει κάποιος ως μια μορφή άμυνας, ότι υπάρχει μια πολιτική του στοχοποίηση. Ήταν ο πρώτος που το έκανε. Οι μόνοι που γνώριζαν το όνομα της καταγγέλωσης ως αντίστοιχα ήταν ο κύριος Γεωργούλης και πιθανώς και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, που κλήθηκε να διαχειριστεί το θέμα της άρσης της ασυλίας του. Άρα γι' αυτό και από τη δική μας πλευρά έχει προκύψει και ισχυρή κριτική που αφορά στο πώς κάποιοι διέρευσαν και τα στοιχεία της στο φως της δημοσιότητας. Έτσι κι αλλιώς, όποιος και να το κάνει. Αυτό είναι διπλά απαράδεκτο, διότι μια γυναίκα, και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να βγει και να καταγγείλει μια τέτοια, όταν υφίσταται κάτι τέτοιο, γιατί ξέρει ότι θα υποστεί και πόσο δύσκολο είναι και πόσο τραυματικό. Είναι, πώς να πω, κάτι παραπάνω από παράδεκτο μια γυναίκα που έχει βρει το θάρρος να κάνει την καταγγελία, αλλά δεν θέλει να δώσει δημοσιότητα το όνομά της, να τη διαπομπεύεις με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Επιβάλλοντάς της σε έναν δεύτερο βιασμό. Ίσως το πιο σημαντικό από όλα. Αν έπρεπε να κρατήσω ένα, θα κρατούσα αυτό. Ευτυχώς στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει ορισμένα βήματα που αφορά και το κίνημα MeToo και την προσπάθεια ενθάρρυνσης των γυναικών που υφίστανται κακοποιητικές συμπεριφορές να καταγγέλουν τον θήτη. Δυστυχώς αυτό που ζούμε από την Κυριακή το απόγευμα που ξεκίνησε αυτή η ιστορία να βγαίνει στο φως της δημοσιότητας, ή μάλλον αν θέλετε που ζει η καταγγέλουσα με τη διαπόμπευσή της ουσιαστικά στα μέσα, με προσωπικές της φωτογραφίες από τα social media, από οπουδήποτε μπορούσε να τα βρει ο καθένας, που και αυτά συνιστούν παραβίαση της ιδιωτικότητάς της, ειδικά μέχρι τη στιγμή που η ίδια δεν είχε αποδεχθεί δημόσια ότι είναι το πρόσωπο αναφοράς. Δυστυχώς είναι ένας απόλυτα αποθαρρυντικός παράγοντας για οποιοδήποτε γυναίκα σήμερα, χθες ή αύριο μπορεί να βιώσει ένα αντίστοιχο περιστατικό βίας ή κακοποίησης, στο να βρει το θάρρος και τη δύναμη, που έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολο, να πάει να καταγγείλει τον θήτη. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι απόλυτα συνεπείς και συντεταγμένοι, στο ότι δεν χωράει το παραμικρό. Και να το συνδέσω αυτό και με μια πολιτική διάσταση. Είδαμε από προχθές, αν δεν κάνω λάθος, και πολιτικά στελέχη και του ΣΥΡΙΖΑ, για να το ονοματίσω και συγκεκριμένα, να αναπαράγουν πρωτοσέλιδα με χυδαίο και προκλητικό τρόπο που αφορούν την προσωπική ζωή πολιτικών στελεχών και με ένα σχολιασμό του τύπου: εντάξει, μπορεί και να μην απέχει πολύ από την πραγματικότητα και είναι τυχαία η χρονική συγκυρία που ήρθε τώρα στην επιφάνεια. Ξέρετε, αυτό έχει μια πολιτική διάσταση. Η πολιτική διάσταση αφορά στο πώς ο καθένας από εμάς, και ειδικά τα συντεταγμένα κόμματα και ειδικά του λεγόμενου υποτίθεται προοδευτικού και δημοκρατικού τόξου ή χώρου, στέκονται καθαρά απέναντι σε τέτοιου είδους διατυπώσεις. Δεν θα έλεγα ότι στάθηκαν καθαρά, και θα προσέθετα αντίστοιχα ότι δεν μπορείς από τη μία να δηλώνεις και σωστά ότι είσαι με τα θύματα, και από την άλλη να είσαι και με τον οχετό αυτό της προκλητικής, προσβλητικής δημοσιοποίησης τέτοιων απόψεων από στελέχη ενός κόμματος. Τώρα, για να το συνδέσω με αυτό που λέγαμε πριν, ο τρόπος με τον οποίο έρχεται και συζητιέται δημόσια αυτή η υπόθεση δεν βοηθάει στο να αρθεί η δυσπιστία και η απαξίωση του πολιτικού κόσμου. Δηλαδή, ο μέσος άνθρωπος που δεν έχει ούτε το χρόνο ούτε την όρεξη να το ψάξει πάρα πολύ, μένει με μια γενική εντύπωση ότι αυτός είναι ένας χώρος με τον οποίο, ενώ η πολιτική, πολύ κακόφημος ώστε ένας κανονικός άνθρωπος να θέλει να έχει οποιαδήποτε σχέση. Αλήθεια είναι αυτό. Όχι μόνο το τελευταίο. Αν θέλετε, εγώ θα έβαζα και μια διάσταση ευρύτερη, γιατί είμαστε πολύ πιο ευάλωτοι συνολικά ως κοινωνία ή όσοι εκφέρουν το δημόσιο λόγο να συζητάμε για τέτοια περιστατικά ή για το τι έγινε με τη Βίλα Ράγκους ή με το δάνειο Παπαθανάση ή οτιδήποτε.
που πρέπει να συζητηθούν, mm-hmm. πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι έγινε και πρέπει όλοι να κριθούν από τις επιλογές τους και τις πράξεις τους, αλλά δεν μπορούν μόνο αυτά να μονοπολούν την πολιτική συζήτηση. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Αυτό κάνει τον πολιτικό διάλογο να μοιάζει τόσο κοινότυπος, αλλά και ανούσιος και άχρηστος για την πραγματική καθημερινότητα ενός κόσμου που έχει προβλήματα, έχει δυσκολίες και θέλει να δει όχι 100, αλλά ίσως 3 πράγματα πώς μπορούν να γίνουν καλύτερα. Αυτό πρέπει να του προσφέρουμε. Ο καθένας με το δικό του πρόσημο ή τις δικές του προσλαμβάνουσες, αλλά την άποψή μας για το πώς θεωρούμε ότι μπορούμε να λύσουμε 3 πράγματα συγκεκριμένα για την επόμενη μέρα και να μας κρίνει γι' αυτό κατά βάση στις εκλογές. Δεν είμαι αισιόδοξος. Ούτε εγώ. Τώρα, το δεύτερο θέμα συζήτησης, πολύ έντονο αυτές τις μέρες, είναι η ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας, που το πιθανότερο είναι ότι δεν θα υπάρξει. Υπάρχει αυτή η συζήτηση. Λέει ο κ. Τσίπρας, αν δεν είμαι πρώτο κόμμα, δεν μπαίνω σε κουβέντα για κυβέρνηση συνεργασίας. Λογικό ερώτημα τότε, γιατί ψήφισε στην απλή αναλογική. Είναι μια αντίφαση. Βασική αντίφαση. Είναι μια αντίφαση. Λέει ο κ. Μητσοτάκης, μην τον πιστεύετε. Αν τους βγαίνουν οι αριθμοί, θα κάνουν κυβέρνηση των ιτημένων. Λέει ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Δραγασάκης, ότι ας λέει ο Τσίπρας, αν μας βγαίνουν οι αριθμοί, όντως, γιατί να μην δοκιμάσουμε να κάνουμε μια κυβέρνηση. Και αναρωτιέμαι καταρχήν πρώτον τι να πιστέψουμε από όλα αυτά. Α, και επιπλέον λέει ο κύριος Τσίπρας, και το είπε πολύ χαρακτηριστικά δύο φορές, μην ακούτε τι λέει ο Ανδρουλάκης τώρα που λέει ότι δεν δέχεται κυβέρνηση με τον Τσίπρα πρωθυπουργό ή θέτει άλλους όρους. Την επομένη των εκλογών όλα θα αλλάξουν. Αν είμαι εγώ πρώτος, θα έρθουν όλοι μαζί μου. Από όλο αυτό, τι να πιστέψει κανείς? Από όλο αυτό, καταρχάς, εγώ θα κρατούσα δύο αντιφάσεις. Η μία αντίφαση είναι όντως η διατύπωση του κ. Τσίπρα, ο οποίος ψήφισε την απλή αναλογική σε μια προσπάθεια διερεύνησης ευρύτερων κοινωνικών και κοινοβουλευτικών συσχετισμών, άσχετα με τη σειρά κατάταξης των κομμάτων στις εκλογές, η οποία όμως έρχεται σε αντίστοιξη ακριβώς με τη διατύπωση ότι αν δεν είμαι πρώτος, δεν θα διεκδικήσω, για παράδειγμα, συσχετισμούς κυβερνητικούς, τουλάχιστον από αυτήν την εκλογική διαδικασία. Υπάρχει μια δεύτερη αντίφαση, η οποία αφορά τον Πρωθυπουργό. Γιατί πηγαίνουμε σε εκλογές υπό το πέπλο του φόβου, της ανασφάλειας που επιτηδευμένα πολλοί προσπαθούν να στήσουν, με το μεγάλο αφήγημα της ανάγκης για πολιτική σταθερότητα κάποιων που, όπως και ήδη αποδέχονται, είναι διατεθειμένοι να προκαλέσουν τη μέγιστη αστάθεια στη χώρα με όσες εκλογικές αναμετρήσεις χρειαστεί, προκειμένου στο τέλος κάποια στιγμή να επιτύχουμε αυτή την πολιτική σταθερότητα. Και εκεί βρίσκω μια αντίφαση. Δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων για το πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται την προοπτική της διαμόρφωσης του επόμενου κυβερνητικού σχήματος. Εγώ μπορώ και θα προσπαθήσω να πω το ποια είναι η άποψη του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω αυτό είναι κάτι που εμείς τουλάχιστον προσπαθούμε να το εκθέσουμε όσο πιο καθαρά και με σαφήνεια γίνεται στον κόσμο, για να κρυθούμε και από αυτό. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Λέμε πρώτον ότι έχουμε κάποια πράγματα πολιτικά που θέλουμε να βάλουμε στην κουβέντα. Πολύ κωδικοποιημένα. Θεωρούμε ότι πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι και οριζόντιοι φόροι, γιατί έχουν στοιχεία κοινωνικής αδικίας. Δεν έχουν εισοδηματικά κριτήρια. Δεύτερον, θεωρούμε ότι πρέπει να ρυθμιστεί η αγορά της ενέργειας, που δεν γίνεται επαρκώς σήμερα, και να παταχθούν φαινόμενα ισχροκέρδειας για να μειώσουμε το στοιχειοδός τον πληθωρισμό, ειδικά στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά. Διαφωνούμε με το μοντέλο της επιδοματικής εξάρτησης που υπάρχει σήμερα. Χρειαζόμαστε ένα μοντέλο πραγματικά δικής αναδιανομής με ποιοτικά δημόσια αγαθά. Τι σημαίνει δημόσια υγεία σήμερα, τι σημαίνει δημόσια παιδεία σήμερα, πώς αλλάζουμε τις εργασιακές σχέσεις του νόμου Χατζηδάκη, πώς διορθώνουμε τις αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου, πώς προστατεύουμε την πρώτη κατοικία, πώς δίνουμε κίνητρα για την κοινωνική στέγαση. Ορισμένα σημεία λοιπόν που θεωρούμε ότι είναι χρήσιμα για τον κόσμο που σήμερα πραγματικά αγωνία. Τα βάζουμε στο τραπέζι και λέμε το εξής. Ότι αν εσύ που μας ακούς συμφωνείς με αυτά και τα θεωρείς γόνιμα για την καθημερινότητά σου, θέλουμε τη δύναμή σου για να μπορούμε να τα βάλουμε και στο τραπέζι της συζήτησης την επόμενη ημέρα. Άρα μπαίνουμε στην δεύτερη προϋπόθεση. Η πρώτη είναι η πολιτική, η δεύτερη είναι η προϋπόθεση της δύναμης και των συσχετισμών. Ποια είναι η δική μας ανάγνωση και ερμηνεία? Ότι αν πάρουμε στις εκλογές, για να είμαστε εντελώς ανοιχτοί και ειλικρινείς, αν πάρουμε ένα μονοψήφιο ποσοστό, η ερμηνεία του μονοψήφιου ποσοστού είναι ότι ο κόσμος θέλει να κάνουμε αντιπολίτευση. Δεν μας δίνει δύναμη να αποτελέσουμε μέρος μιας κυβερνητικής συνεργασίας. Αυτό θα μπορούσε να είναι και μια εντελώς αυθαίρετη ερμηνεία της ψήφου. Δηλαδή, εάν έχετε πάρει 8% όσο πήρατε στις προηγούμενες εκλογές, αλλά χωρίς αυτό το 8% δεν σχηματίζεται κυβέρνηση, αντιθέτως με αυτό το 8% σχηματίζεται κυβέρνηση, γιατί θα πείτε ότι ο λαός μεταξύ θα το πούμε για τον εξής λόγο. Θα το πούμε γιατί αυτό παραβαίνει τον πρώτο όρο που θεωρούμε κρίσιμο για τη συμμετοχή σε ένα κυβερνητικό σχήμα, που είναι ο πολιτικός. Με 8% δεν μπορείς να διαμορφωθεί
διαμορφώσει συσχετισμού που σε ένα μεγάλο βαθμό, όχι σε ολοκληρωτικό φυσικά, ή ακόμα και η λέξη τη επιβολή ακούγεται ίσω κακό ήχη, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό να μπορεί να διαμορφώσει μια πολιτική που εσύ μπορεί να υπηρετήσει και θεωρεί ότι εκπροσωπεί τι πολιτικέ και κοινωνικέ σου προτεραιότητε. Άρα το ποσοστό είναι προπόθεση για να κάνει την πολιτική κουβέντα με τον τρόπο που θέλει και όχι απλά να αποτελέσει συμπλήρωμα ή κούμπομα για να βγαίνουν οι αριθμοί. Mm. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν είναι απλά το 151. Για μας είναι να αλλάξουμε το μείγμα της εφαρμογής, της εφαρμοζόμενης πολιτικής. Αυτό μπορεί να είναι το δεύτερο. Ζητάμε δύναμη. Αν θέλεις να έχουμε ρόλο την επόμενη ημέρα, ψήφισε Πασόκ. Μην θεωρείς ότι ό,τι και να γίνει θα βάλουμε αυτούς που θα λείπουν σερνόμενοι σε πολιτικές με τις οποίες διαφωνούμε. Και το τρίτο κομμάτι που μπαίνει, εγώ θα έβαζα και ένα τέταρτο, αλλά θα μείνω στα τρία για αρχή. Το τρίτο κομμάτι που μπαίνει αφορά το ποιοι θα εγγυηθούν την εφαρμογή των πολιτικών αυτών. Δηλαδή, πολύ απλά, εμείς θα διεκδικήσουμε προγραμματικές συγκλήσεις και ελπίζουμε να συμφωνήσουμε από την πρώτη εκλογική διαδικασία, γιατί για εμάς τουλάχιστον δεν υπάρχει εκ των προτέρων καμένη λαϊκή ετοιμιγωρία, από την πρώτη εκλογή σε προγραμματικές συγκλήσεις για το τι θα κάνει η επόμενη κυβέρνηση. Για να σας προλάβω πιθανώς με όποιον συμφωνεί σε αυτές. Ένα θέμα που μπαίνει όμως αφορά και το ποιος θα τις υλοποιήσει. Εμείς λοιπόν δεν λέμε επίσης ότι θα φορέσουμε τον Πρωθυπουργό ή θα επιβάλλουμε εμείς τα πρόσωπα. Λέμε όμως ότι και τα πρόσωπα που θα κληθούν να υλοποιήσουν την πολιτική αυτή πρέπει να είναι πρόσωπα ως αποτέλεσμα συνένεσης και πρόσωπα κοινής αποδοχής. Και πολύ απλά και πρακτικά. Όσοι εφάρμοσαν πολιτικές που θέλουμε να αλλάξουμε, είναι και αυτοί αντικείμενο της αλλαγής. Δεν μπορούν να είναι και το υποκείμενο της. Ναι. Αλλά υπάρχει ένα θέμα πάλι αφού σε επίπεδο συσχετισμών. Αν, ας πούμε, λέω τώρα, το πρώτο κόμμα πάρει 34% και το τρίτο κόμμα πάρει 13%. Mm-hmm. 34 και 13 κάνουν 47, δίνουν πλειοψηφία και με απλή αναλογική. Αλλά με ποιο λογική το 13 θα αμφισβητήσει το δικαίωμα του 34 να έχει τον Πρωθυπουργό? Ξέρετε, δεν το διαβάζω με την έννοια του δικαιώματος, γιατί δεν απορρέει συνταγματικά. Είναι αυτονόητο ότι αν ένα κόμμα έχει αυτοδυναμία στους συσχετισμούς του, προφανώς και θα έχει τον Πρωθυπουργό, τον επικεφαλής ή τον Πρόεδρό του. Από τη στιγμή που δεν προβλέπεται αυτοδύναμος σχετισμός μονοκομματικός, ξεκινάει μια συζήτηση, όπως προλέβει και το Σύνταγμα, με διερευνητικές εντολές σχηματισμού κυβέρνησης. Αυτές προφανώς αφορούν και τις πολιτικές και τα πρόσωπα. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι είναι ένα αναφέρετο δικαίωμα του πρώτου να έχει τον Πρωθυπουργό. Και συμβαίνει και σε πάρα πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, θα έμενα όμως πολύ περισσότερο στις πολιτικές που θα υλοποιήσει η επόμενη κυβέρνηση και δευτερευόντως με την αξία τους φυσικά. Τελευταίο και στα ερώτημα σε αυτή τη κουβέντα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι όλα γίνονται έτσι, ότι βγαίνουν οι αριθμοί, ότι υπάρχει και η πρόθεση και κάποια στιγμή στην πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη εντολή αρχίζει μια κουβέντα για να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Θα βρουν μεταξύ τους προγραμματικές συγκλήσεις. Κόμματα τα οποία μέσα σε τρεις μέρες που διαρκεί μια εντολή, γιατί έχετε 3-24 ώρα κιόλα, ότι μέσα σε τρεις μέρες θα βρούνε προγραμματικές συγκλήσεις κόμματα που μέχρι χτες όχι απλώς δεν συμφωνούσαν σε τίποτα, αλλά βρίζαν ο ένας τον άλλον και τον απαξίωναν ηθικά, όχι απλώς πολιτικά. Κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει ως χώρα να μπούμε σε μια διαφορετική κουλτούρα συνεργασιών και συνενέσεων. Θεωρώ χρήσιμη και γόνιμη την ύπαρξη περισσότερων του ενός επίπεδων αλληλοελέγχου ή ακόμα και σύνθεσης προγραμμάτων. Αυτό όμως έχει ορισμένα θεσμικά εμπόδια, πολύ σωστά τα επισημαίνετε. Ένα από αυτά, κατά με τουλάχιστον, είναι και ο χρονικός περιορισμός των διερευνητικών επαφών. Όντως, σε τρεις μέρες δεν μπορείς να κάνεις σοβαρή προγραμματική συμφωνία. Μπορείς όμως να εξαντλήσεις τους άξονες των κατευθύνσεων, του προσήμου, των προτεραιοτήτων που θα εφαρμόσει η επόμενη κυβέρνηση με πάρα πολύ φυσικά δουλειά, η οποία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο διαφανής και καθαρή. Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Πρέπει να κάνουμε και την κουβέντα στην Ελλάδα που αφορά το πώς σχηματίζεται μια κυβέρνηση συνεργασίας. Mm. Δηλαδή, τα κυβερνητικά σχήματα της περίοδου 12-19 των οριζόντιων μειγμάτων, δηλαδή με ανθρώπους από όλα τα συνεργαζόμενα κόμματα σε όλα τα υπουργεία, αλλοιώνουν ουσιαστικά την έννοια της πολιτικής διακριτότητας του κάθε κόμματος μέσα στην κυβέρνηση. Είχε τη μορφή ενός οριζόντιου και πολλές φορές και απολύτικου χυλού που έστελνε το μήνυμα ακόμα και της θεσιθυρίας. Εννοείται αυτό, υπουργός από το ένα κόμμα, ακριβώς, από το κόμμα, γενικός γραμματέας από το τρίτο κόμμα. Και που δεν συμβαίνει και πουθενά στον υπόλοιπο πολιτικά πολιτισμένο κόσμο. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει και εκεί
να γίνει μια συζήτηση που αφορά στο πώς περνάμε σε ένα καθετοποιημένο σχήμα διακυβέρνησης της χώρας, δηλαδή με βάση φυσικά την εντολή και τους σχετισμούς της εκλογικής διαδικασίας, το κάθε κόμμα και με βάση και τις πολιτικές και τις κοινωνικές του προτεραιότητες θα επιλέξει τα πεδία της πολιτικής που θεωρεί ότι είναι τα πιο χρήσιμα και αναγκαία για αυτό και θα εφαρμόσει την πολιτική του σε αυτά. Αυτό μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον. Φυσικά με συνολική πραγματική συμφωνία, τουλάχιστον σε κάποιους άξονες και κατευθύνσεις, αλλά με έναν τρόπο να κατοχυρώνεται και η πολιτική διακριτότητα των κομμάτων που συμμετέχουν στα κυβερνητικά σχήματα, είναι και πολύ πιο υγιές και για τη λογοδοσία στον κόσμο. Σε ψήφισα, σου έδωσα δύναμη, εφαρμόζεις την πολιτική σου σε ορισμένα πεδία. Άμα σου δώσω περισσότερη δύναμη, θα έχεις δυνατότητα να την εφαρμόσεις σε περισσότερα πεδία. Γι' αυτό δημιουργεί μια χρήσιμη για μένα, γόνιμη αντανακλαστική σχέση μεταξύ της ανάγκης που έχει ο κόσμος, της ψήφου που σου δίνει ως δύναμη και του έργου που το επιστρέφεις. Είναι χρήσιμο για να μπορέσει και η πολιτική να περάσει σε μια άλλη διάσταση, πολύ πιο ρεαλιστική, πολύ πιο ουσιαστική. Για αυτή τη βρίσκω ενδιαφέρουσα ιδέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.